Δεν όμως μόνο ο Ερντογάν, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, γιατί στο παιχνίδι των προκλήσεων έναντι της Ελλάδας μπαίνει και η αντιπολίτευση. Δεν θέλουν προφανώς και αυτοί να φανεί στον κόσμο τους ότι υπολείπονται σε πατριωτισμό, έτσι Μανώλη. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός πια μεταξύ τους, ποιος θα δείξει πιο περισσότερο εθνικιστής, πατριώτης στην Τουρκία. Η Μεράλα Ξενές, η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, στη συνέντευξή της απάντησε στον Ερντογάν και είπε από τη στιγμή που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρίσκονται νησιά υποκατοχή στο Αιγαίο, γιατί αυτό είπε πριν από τρεις ημέρες ο Ερντογάν, και από εκεί περάξε το σύνθημα ότι θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά, λέει, αφού υπάρχουν τέτοια νησιά, τότε μην μιλάς εναντίον της Ελλάδος, κάνε αυτό που πρέπει. Δηλαδή, ναι, και κάτι το κάνει που, αυτό που πρέπει, είχε απευθύνει κατάλαβαν και ο Κιλιντζάρογλου προμηνών στον Ερντογάν και αυτό είναι επικίνδυνο. Πρέπει να το αξιολογήσουμε εμείς. Δηλαδή, ακριβώς, δηλαδή, από τη μία έχουμε τον Τούρκο πρόεδρο να απειλεί από κάθε ώρα και στιγμή ότι μπορεί να ξεκινήσει μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ελλάδος και έχει αντιπολίτευση και ο Κιλιντζάρογλου και αξιολογή. Και λένε, προχώρα, είμαστε μαζί σου. Είναι αυτή η κατάσταση δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Όμως ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται ότι ξεκινά και ένα σύνθημα Τουρκία-Ρωσία-Συμμαχία. Διότι επί δύο ημέρες και τελευταία σήμερα, όντας στη Σερβία, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Δύση ασκεί ουσιαστικά μια προκλητική πολιτική απέναντι στον Πούτιν. Δικαιολόγησε απόλυτα τον Πούτιν για τη διακοπή της ροής του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν λάθος, δεν σκέφτηκαν αυτά που ήταν να έρθουν. Και βεβαίως δήλωσε χαρακτηριστικό ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα πρόβλημα στη ροή του αερίου, από τη στιγμή που βεβαίως έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Και κατηγόρησε για άλλη μια φορά τις ευρωπαϊκές χώρες για την πολιτική που ασκούν, την προκλητική πολιτική απέναντι στον Βλαδίμηρο Πούτιν. Παίζοντας με τα νεύρα τους σε αυτή την εποχή, σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.